Και να αλλάξουμε θέμα για να συζητήσουμε τώρα τις ενότητάς μας, τώρα τις γιορτές. Χαιρόμαστε εμείς γιατί περνάμε ωραία με τις οικογένειές μας, οικογένειες, με τους δικούς μας ανθρώπους, δεν τους έχουμε όλους κοντά μας, παρακολουθούν και στέλνει μήνυμα η μαμά και λέει γιατί να μην είσαι τώρα εδώ, κατάλαβες. Και της λέω εγώ, μα... άμα ήταν εκεί δεν θα ήταν εδώ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται, δεν την αφήνω. Πώς θα γίνω χίλια κομμάτια, μάνα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τώρα τις γιορτές, πολλοί κόσμος είναι και λίγο στενοχωρημένος. Διότι δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι θα περάσουμε με τους συγγενείς, τους φίλους και τα αγαπημένα μας πρόσωπα αυτές τις τόσο σημαντικές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και τους πιάνει και μια κατάθλιψη, το ξέρεις. Εγώ την έχω περάσει. Μπορώ να σου πω. Ναι, επειδή μας επιβάλλεται αυτό το ντε και καλά γιορτές Χριστούγεννα πρέπει να είναι super wow, λαμπερές, γκλάμουρους, χαρούμενες, δεν είναι όλοι στο ίδιο mood. Ναι, έχω περάσει και μαύρες γιορτές και τις περνάει πολλοίς κόσμος. Τώρα είναι στο χαρακτήρα μας, είναι κάτι παροδικό. Φέραμε εδώ τον ειδικό για να μας πει περισσότερα. Κλινικός ψυχολόγος. Που γιόρταζε κιόλας. Θα του πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Μάνο. Μάνος Σαργάκης. Καλό μεσημέρι, χρόνια σας πολλά. Καλώς. Να χαίρεσαι, είπαμε, έχεις γιο. Το γιο. Το γιο σου. Και τη γυναίκα σου και όλη την οικογένειά σου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το μέγα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς, γιατί μπορεί μια αναποδιά, είτε στα προσωπικά είτε στα οικονομικά, να τους ορίζει και τους φαίνονται δυσβάστακτες οι γιορτές και πολύ μελαγχολικές. Είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Έτσι, όντως, τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή συναισθημάτων, μια περίοδος συναισθημάτων. Οι γιορτές γενικότερα, αυτό το 15ήμερο που περνάμε, μπορούμε να πούμε ότι ναι, διακυμαίνεται από έντονα θετικά συναισθήματα, αλλά υπάρχει πάντα και το άλλο άκρο, αρνητικά συναισθήματα που μπορεί όλοι μας να έχουμε βιώσει, όπως αναφέρατε και πιο πριν, κάποια περίοδο που και εμείς να έχουμε κάποια διαφορετικά συναισθήματα συγκριτικά με το σύνολο. Ή τουλάχιστον αυτό που αποτυπώνεται στο σύνολο ή αναμένεται στο σύνολο. Μάνο, φταίνε οι γιορτές ή φταίμε εμείς και νιώθουμε έτσι άσχημα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε αιτίες και στις δύο πλευρές. Από τη μία, η φύση των Χριστουγέννων που είναι στην καρδιά του χειμώνα, μια περίοδο που έτσι και αλλιώς θα κάτσουμε πολύ περισσότερο μέσα, μια περίοδο που αναμένεται κοινωνικά, θρησκευτικά, ηθικά να είμαστε χαρούμενοι, να περνάμε όμορφα, να περνάμε δημιουργικά. Και από την άλλη, ατομικά στοιχεία του χαρακτήρα μας ή της περιόδου που περνούμε, για παράδειγμα, της διάθεσης, της οικονομικής κατάστασης, το αν είμαστε πρόσφατα από κάποιο χωρισμό ή από κάποιο διαζύγιο, το αν πενθούμε πρόσφατα ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Είμαστε πιο ευάλωτοι όμως γενικά αυτήν την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα, όταν αναμένονται πολύ περισσότερα πράγματα από τον εαυτό μας και από τους υπόλοιπους κάποια στιγμή, όταν πέφτει πάνω μας το φως, στο πώς πρέπει να είμαστε, συνήθως τότε θα βιώσουμε και θα δούμε τα συναισθήματά μας πολύ περισσότερο από κάποια άλλη περίοδο. Έχετε περισσότερο αυτό που λέμε contrast. Αυτό που αναμένουμε με αυτό που βιώνουμε. Για τον όποιο λόγο. Το εντείνουν όμως και η τηλεόραση, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και με όλη αυτή τη σειρά των διαφημίσεων ακόμα το εντείνουν αυτό το οποίο αισθανόμαστε. Οπότε λίγο-λίγο, δεν θέλει και πολύ, μία σπίθα να υπάρχει, ανάβει η φωτιά, θα λέγαμε, των συναισθημάτων και του παράπονου, έτσι κάποιες φορές. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το συνέστημα, είτε το θετικό είτε το αρνητικό, επηρεάζεται πολύ παραγωγικά και ιδιαίτερα το αρνητικό. Δηλαδή, το αναμενόμενο και για λόγους marketing ενισχύεται, δηλαδή στο πόσο λαμπερά, όμορφα και έντονα θα βιώσουμε αυτές τις γιορτές, το πόσο θα έχουμε την ευχαίρεια να ξοδέψουμε, γιατί συνδυάζουμε πολλές φορές τις γιορτές, οποιασδήποτε γιορτές, αλλά ένα παραπάνω την περίοδο αυτή που συνδυάζεται με αρκετά δώρα, πώς θα βιώσουμε ακριβώς τις γιορτές συνδυαστικά με τις αγορές, δηλαδή με την οικονομική μας δυνατότητα αυτή την περίοδο. Επίσης, οι όμορφες στιγμές, οι εντυπωσιακές στιγμές και τα μεγάλα χαμόγελα. Που δεν ξέρω και κατά πόσο ρεαλιστικά είναι σε μια τέτοια περίοδο συνεχώς να έχουμε αυτή τη διάθεση, αυξάνουν την αντίθεση με αυτό που μπορεί να βιώνουμε εμείς για τον εκάστοτε λόγο. Ακόμα και να έχουμε κάποια καλή διάθεση, πολλές φορές μπορούμε να νιώθουμε λιγάκι συγκριτικά άσχημα με αυτό που θα περιμέναμε. Έτσι. Άρα και οι οικονομικοί παράγοντες παίζουν μεγάλο ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί η ψυχολογία μας πάρα πολλές φορές. Σίγουρα και εξαρτάται από το πόσο έχουμε συνδυάσει και εμείς ατομικά τις όμορφες ατομικές στιγμές. Με την οικονομική μας ευχέρεια. Αυτό που μπορούμε να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια είναι και το πώς κάποιος μπορεί να συνδυάσει και να επαναπροσδιορίσει λιγάκι τη φιλοσοφία του σχετικά με τέτοιες οικογενειακές, ανθρώπινες, ηθικές στιγμές, όπως επί της ουσίας είναι το νόημα των γιορτών. Η εποχή μας έχει επιβάλει και έχει κάνει αυτές τις γιορτές που άλλο είναι το νόημά τους: αγάπη, αλληλεγγύη, επικοινωνία. Ναι, επικοινωνία και θαλπορή. Τις έχει εμπορευματοποιήσει άκρος. Κατανάλωσε, κατανάλωσε, κατανάλωσε.
κατανάλωση. Αυτό βλέπεις παντού, στις βιτρίνες, στα περιοδικά, στις εκπομπές. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κατανάλωση και σε μια περίοδο που έχει διαφοροποιηθεί αρκετά με την προηγούμενη πλέον πενταετία, έτσι που η κατανάλωση δεν είναι και τόσο εύκολη. Επομένως, η σύνδεση κατανάλωσης με ευτυχία έτσι κι αλλιώς είναι κάτι πρόσχερο, κάτι βραχυπρόθεσμο, κάτι ίσως που να διαρκεί μία με δύο μέρες και όχι παραπάνω, είναι κάτι το επιφανειακό. Τόσο η σύνδεση που μας προκαλεί μάταια συναισθήματα, αλλά ακόμα και αν έχουμε τη δυνατότητα και το συνδέσουμε με αυτό και επενδύσουμε σε αυτό, πάλι θα βιώσουμε συναισθήματα θλίψης, γιατί ποτέ το υλικό δεν έχει έστω μεσοπρόθεσμη, όχι μακροπρόθεσμη διάρκεια στην ευτυχία και στην διάθεση. Έτσι λοιπόν αυτή η υπερεμπερευματοποίηση των πραγμάτων φέρνει πολλές φορές, νομίζω σε όλους μας λίγο πολύ, έτσι, συναισθήματα κατήφιας ή θλίψης, αν βιώνουμε και συγκριτικά με το παρελθόν μας ή με τον περίγυρό μας αρκετές δυσκολίες. Πώς εκδηλώνεται αυτή η κατήφια και αυτή η θλίψη για τους ανθρώπους που δεν τις αντέχουν τις γιορτές? Θα παρατηρήσουμε τα αντίστοιχα στοιχεία θλίψης, αλλά σε πιο μικρό περιοδικό διάστημα, που θα παρατηρήσουμε και σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο βιώνουμε καταθλιπτικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, η απομάκρυση από τον περίγυρο και η εσωτερήκευση. Το να μελήσουμε τον εαυτό μας ιδιαίτερα αυτές τις γιορτές, δηλαδή να μην κάνουμε ούτε τα βασικά όσον αφορά το να προετοιμάσουμε κάτι, να κοινωνικοποιηθούμε, να προσέξουμε λιγάκι παραπάνω τον εαυτό μας και τη διατροφή μας. Η κακή διάθεση με αυξανόμενα στοιχεία θλίψης όπως είναι το δάκρυ, το κλάμα και οι αναδρομές συνήθως σε αρνητικά γεγονότα είναι κεντρικά στοιχεία που μπορούμε να παρατηρήσουμε σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος βιώνει για τον οποιοδήποτε λόγο τη θλίψη αυτή των εορτών. Πιο νοσταλγικές είναι, φαντάζομαι, οι σκηνές που φέρουν στο... ξαναφέρουν από τη μνήμη τους οι περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις μέρες, όταν δεν βιώνουν το ίδιο ζωντανά και όμορφα κάποια γεγονότα. Αλλά αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν παίζει ρόλο η ηλικία ή το φύλο. Δηλαδή, εμείς οι γυναίκες που είμαστε γενικά, κατά γενική ομολογία τουλάχιστον, πιο συναισθηματικές και πιο ευαίσθητες, θεωρώ, σε σχέση με τους άντρες. Το βιώνουμε πιο έντονα όλο αυτό? Θα έλεγα ότι πάντα οι γυναίκες στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι βιώνουν περισσότερα στοιχεία θλίψης και αναπτύσσουν και περισσότερα έτσι, καταθλιπτικά συμπτώματα σε οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου, αλλά πόσο μάλλον σε μια περίοδο που ενισχύεται όλο αυτό. Θα έλεγα ότι περισσότερο ηλικιακά μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, αυτό που είναι και ένα μήνυμα γενικότερα στο να περνάμε περισσότερο χρόνο με την τρίτη ηλικία, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πολλές στιγμές και εκ φύσεως, λόγω ηλικίας, λειτουργούν αναδρομικά και μέσα από τις αναμνήσεις τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η υποστήριξη και η επικοινωνία και η συνέβρεση με τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τους θείους και τις θείες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι φαίνεται πολύ περισσότερο να βιώνουν τα συναισθήματα αυτά για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί πολύ πιο πιθανό να έχουν χάσει κάποια άτομα, πολύ πιο πιθανό να θυμούνται καλύτερες στιγμές στο παρελθόν και αυτό να ενισχύει οποιαδήποτε στοιχεία στεναχώρια. Ηλικιωμένοι λοιπόν, οι οποίοι θυμούνται άλλα χρόνια που ήταν όλοι δίπλα τους, που πέρασαν όμορφα και καλά, που η εποχή μας δεν τους θέλει τους ηλικιωμένους, που μπορεί να ζουν είτε στο χωριό μόνοι, είτε σε ένα διαμέρισμα ολομόναχοι, ή σε μία δομή, σε ένα ίδρυμα, σε ένα γυροκομείο. Τι γίνεται και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα γέροντα που είναι στο οικογενειακό ή συγγενικό μας περιβάλλον, για να μην αισθάνεται κατάθλιψη και να μην νιώθει μόνος? Είναι εξαιρετικά ουσιαστικό, τόσο για το τώρα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αναλογιζόμενη αυτή την περίοδο, να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία, να επικοινωνήσουμε λίγο παραπάνω και να ακούσουμε λιγάκι περισσότερο τις ανάγκες κάποιου ηλικιωμένου, ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα πάντα από μόνος του. Έτσι. Επομένως, αυτό που θα μπορούσαμε να προτείνουμε για να μειώσουμε σε αγαπημένα μας πρόσωπα τρίτης ηλικίας οποιαδήποτε στοιχεία θλίψης, είναι να βρεθούμε πολύ περισσότερο κοντά τους, να καταναλώσουμε έστω και τηλεφωνικά πολύ περισσότερο χρόνο μαζί τους, να καταφέρουμε να τους επισκεφτούμε αν είναι πράγμα, είναι κάτι εφικτό γεωγραφικά όλο αυτό, αλλά να δώσουμε περισσότερο χρόνο παρουσία στη ζωή τους, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Φυσικά είναι και μια βάση και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και όχι μόνο για τις γιορτές. Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει. Μάλλον ακούστε, τις περισσότερες φορές όταν επισκέπτονται οικογένειες, ειδικά με μικρά σε ηλικία παιδιά, μικρά εννοώ του δημοτικού και λίγο μεγαλύτερα, με τη λογική. Η τεχνολογία είναι στη ζωή μας. Τα περισσότερα παιδιά έχουν smartphones, έχουν tablet. Λοιπόν, βρίσκεται και κυκλοφορεί και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που δείχνει και αποτυπώνει όχι μόνο ελληνικές οικογένειες, αλλά ας μιλήσουμε για την ελληνική οικογένεια, όλοι γύρω-γύρω από τους παππούδες, γιατί έχουν πάει για επίσκεψη και ασχολούνται με τα κινητά και με τα tablet. Και ουσιαστικά είναι οι ηλικιωμένοι στη μέση που κάνουν χαραμένοι γιατί βλέπουν τα αγκόνια τους, τα παιδιά τους, συγγενείς να τους έχουν επισκεφθεί και τελικά δεν τους δίνουν την δέουσα και την πρέπουσα σημασία.
Νομίζω ότι σε αυτή τη φωτογραφία δεν ξέρω ποιος είναι περισσότερο στεναχωρημένος ή βιώνει περισσότερα τέτοια συναισθήματα. Οι παππούδες που ίσως να έχουν λιγότερη επικοινωνία με τα παιδιά, τους έφηβους ή τους μεγαλύτερους, είτε τα άτομα τα οποία μέσα από την οθόνη μιας ηλεκτρονικής συσκευής θα παρατηρήσουν τις ζωές κάποιων άλλων με ένα πολύ πιο φαντασμαγορικό τρόπο να βιώνουν τις γιορτές αυτές και την περίοδο αυτή. Μας επηρεάζει το να παρακολουθούμε τις ζωές των άλλων μέσα από τα social media, αν εμείς δεν έχουμε σχέση, δεν έχουμε δουλειά, δεν κλείσαμε στην Αράχοβα ή στις Άλπεις να κάνουμε γιορτές όπως διάφοροι γνωστοί φίλοι και επώνυμοι που ποστάρουν συνεχώς φωτογραφίες από γκλαμουράτα πάρτι, ωραία χαμόγελα, ωραία μακιγιάζ, ωραία φορέματα, με παρέες. Πόσο αυτό θα αλλάξει και θα συμβάλλει στο να νιώσουμε χάλια αν δεν είναι καλά τα πράγματα στη ζωή μας? Αν αυτή την περίοδο εμείς μία φορά θέτουμε υψηλές προσδοκίες για το πώς θέλουμε να περάσουμε τις γιορτές, πόσο μάλλον όταν συστηματικά παρακολουθούμε τις ζωές άλλων, που είναι ένα κοινό μυστικό ότι όλοι μας θα ανεβάσουμε ή θα κοινοποιήσουμε κάποια φωτογραφία ή κάποια στιγμή, κάποια ευχάριστη στιγμή. Σχεδόν ποτέ δεν θα δημοσιοποιήσουμε κάτι δυσάρεστο ή κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Όσο επιτοπλίστων, τα ευχάριστα μοιραζόμαστε, ευχάριστα. Ναι. Και αυτή ποτέ δεν θα αναρτήσουμε φωτογραφία που είμαστε ξεμαλιασμένοι, αμακιγιάριστοι, και με την τζίμπλα στο μάτι και έχουμε το μαύρο μας στο χάλι. Ακριβώς. Ποτέ, γιατί είναι, εντάξει, και κάπως λογικό αυτό να εκδηλώνουμε συνήθως τη χαρά μας και τις ωραίες στιγμές. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε εμείς μία φορά την προσδοκία ότι πρέπει να περάσουμε όμορφα και καλά, γιατί κάποτε είχαμε περάσει καλά και θέλουμε να περάσουμε ξανά καλά, άλλο τόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλαπλασιάζοντας τα ερεθίσματα ότι κάποιοι άλλοι, κάποια δικά μας άτομα ή κάποια άγνωστα άτομα σε εμάς περνούν φαντασμαγορικά αυτές τις γιορτές. Έτσι λοιπόν, είναι σαν ανεβάζουμε τον πύχη ή σαν να μεγαλώνουμε το χάσμα ανάμεσα σε αυτό το οποίο περνούμε και στο ιδανικό το οποίο θεωρητικά κάποιος άλλος περνά. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας συνεχώς και όντας σε μια υπερέκθεση αυτών των ερεθισμάτων, αναμένουμε ότι θα βιώνουμε πολύ πιο συστηματικά τη στεναχώρια αυτή. Κοίταξε, σου κακοφαίνεται ομολογουμένως όταν βλέπεις κάποιον. Σου κακοφαίνεται με την καλή έννοια, το λέω. Ζηλεύεις όταν βλέπεις κάποιος άλλος να περνάει πιο όμορφα και λες, με αυτό το σκεπτικό το λέω, γιατί να μην μπορώ κι εγώ, ας πούμε, να κάνω κάτι ανάλογο. Πάρα για παράδειγμα, εμένα, όταν βλέπω τους φίλους μου ότι έχουν πάει ταξίδια και είμαι εδώ. Στο παραλληλίζω έτσι. Ναι. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει όλο αυτό που βλέπουμε να το εξοραίζουμε και να το μεγενθύνουμε. Θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσγειωμένοι και να λέμε, κοίταξε να δεις, πολλές φορές μια φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει, τις περισσότερες θέλω να σου πω, την πλη ρεαλιστική εικόνα των πραγμάτων. Ωραία, υπερφύαλα, ωραία τα λέμε κτλ. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσγειωμένοι και να λέμε, έχουμε την υγειά μας, έχουμε πράγματα, έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, όμορφες μικρές στιγμές και θα έρθει και η στιγμή κι αυτή. Αυτό που λέει η Ιωάννα είναι το λογικό, αλλά το κάνουμε έτσι, το επεξεργαζόμαστε και το διαχειριζόμαστε έτσι? Νομίζω για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει λιγάκι να τριφτούμε με τη σκέψη μας παραπάνω και ιδιαίτερα τέτοιες περιόδους που μας δίνεται η ευκαιρία. Θα έλεγα ότι εξαρτάται και από το ηλικιακό φάσμα. Για παράδειγμα, μικρότερες ηλικίες, εφηβικές και της πρώιμης ενηλικίωσης, δύσκολα θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά περισσότερο με τη δυσλειτουργική έννοια της ζήλιας, όχι επίτηδες, αλλά αυτόματα, αφθόρμητα, θα επιθυμήσουμε αυτό το οποίο ίσως να έχει ο άλλος έτσι εξοραϊσμένο. Ίσως σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουμε περισσότερους μηχανισμούς να ανταπεξέλθουμε στο ότι αυτό ίσως να μην είναι τόσο ιδανικό και ας κοιτάξουμε λίγο περισσότερο αυτά τα οποία έχουμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς εξορισμού η διαδικασία της σύγκρισης σε τέτοια θέματα είναι κάτι το ατυχές. Γιατί άλλες δυνατότητες, άλλες οικονομικές, ηθικές, προσωπικές δυνατότητες έχει ο καθένας. Αυτό που θα μπορούσαμε να στραφούμε, αν μπορέσουμε να σκεφτούμε λίγο παραπάνω, είναι τι θα μπορούσε να κάνει τις δικές μου γιορτές ιδανικές με βάση τα μέσα τα οποία έχω. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτές οι γιορτές έχουν ένα περισσότερο ανθρωπιστικό, επικοινωνιακό και ηθικό μήνυμα. Και έτσι μπορεί να τις βιώσει κάποιος καλύτερα, όπως και πολλά πράγματα. Και εκεί μπορεί να επενδύσει κάποιος ασχέτως της οικονομικής του δυνατότητας αυτές τις μέρες. Μανώ, αν τώρα κάποιον τον έπιασε η κατάθλιψη των γιορτών, τι κάνει και πώς το διαχειρίζεται? Καταρχήν το λέει στους δικούς του. Ρε φίλε, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ. Δεν έχω κέφι ούτε για ρεβεγιόν, ούτε για πάρτι, ούτε για χαμόγελα, ούτε για δώρα. Εκφράζουμε το συναίσθημά μας ή το καλύπτουμε και κλείνουμε τις πόρτες και μένουμε μόνοι? Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να το εκφράσουμε, τουλάχιστον με τα κοντινά αγαπημένα μας πρόσωπα. Και είναι και εξαιρετικά σημαντικό εμείς που το καταλαβαίνουμε σε κάποιον δικό μας κοντινό άνθρωπο να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την επικοινωνία. Αυτό και μόνο μπορεί να είναι θεραπευτικό αυτές τις μέρες. Συγγνώμη, κρύβεται αυτό? Πώς θα το μοιραστείς με τον άλλο? Είναι φως φανάρι, ρε παιδιά. Φαίνεται ότι τον άλλο είναι στεναχωρημένος. Δεν θα χρειαστεί να σου πει, ξέρεις, δεν περνάω όμορφα. Το βλέπεις. Δεν υπάρχουν σημάδια. Κάνω λάθος? Το βλέπω διαφορετικά. Επειδή είναι αρκετά βραχυπρόθεσμο, αν είναι μόνο αυτή την περίοδο η θλίψη και δεν έχει κάποια πρώιμα σημάδια πιο πριν,
θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να κρυφτεί, βάζοντας ένα μικρό προσωπείο για 15-10 μέρες που είναι οι γιορτές. Σε πολύ κοντινά μας και αγαπημένα πρόσωπα, δεν νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταλάβουμε, να το αντιληφθούμε. Έτσι, είναι πολλά τα μικρά σημάδια τα οποία θα μας κάνουν να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, όσο και να το κρύψει κάποιος ή έστω ότι κάποιος είναι σε αυτή τη διάθεση, είναι εξαιρετικά σημαντικό το ξεκλείδωμα της επικοινωνίας και μια μικρή στοχοποίηση ότι αν δεν περάσω τις τέλειες γιορτές, έστω να διασώσω τη διάθεσή μου ώστε να ξεκινήσω μετά τις γιορτές καλύτερα και πιο δημιουργικά. Για τους ανθρώπους που έχει συμβεί κάτι μοιραίο αυτή την περίοδο στη ζωή τους, είτε ένα πένθος γιατί κάποιος από την οικογένεια έφυγε ή ένας χωρισμός από μια σχέση, από ένα γάμο. Πώς ζητούν από το οικογενειακό περιβάλλον στήριξη και βοήθεια χωρίς να νιώθουν τύψεις ότι εγώ είμαι χάλια, οι γιορτές με έκαναν ακόμα πιο χάλια και δεν θέλω να χαλάσω και τις γιορτές των υπολείπων. Η περίοδη πένθους είναι κάτι το διαφορετικό και εκεί, επειδή όπως είπαμε και στην αρχή, κάθε περίοδο πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν είναι πάντα ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, ακόμα και αυτή την περίοδο. Αν κάποιος έχει χάσει ένα κοντινό αγαπημένο πρόσωπο ή έχει χωρίσει από κάτι σημαντικό στη ζωή του, λιγότερο σημαντικό, αλλά το βιώνει έτσι αυτή την περίοδο, δεν είναι απαραίτητο να διασκεδάσουμε, να ζήσουμε ξανά τόσο χαρούμενοι. Είναι μια περίοδο ίσως που πρέπει να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε και να βιώσουμε το πένθος μας. Είναι πιο δοζόρικα τις γιορτές, αν είσαι σε τέτοια φάση. Ακριβώς. Γιατί πολλαπλασιάζεται συνδυαστικά με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, πέρα από το ότι θα προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω να ενεργοποιήσουμε τον άλλο ή θα προσπαθήσουμε και εμείς λιγάκι παραπάνω να ενεργοποιηθούμε και να μην κάτσουμε πολύ μέσα, να μην κάτσουμε πολύ μέσα στον εαυτό μας, απ' την άλλη είναι και δικαιολογημένη η διάθεση αυτή και είναι καλό και υγιές, θα έλεγα, κάποιος να βιώσει το πένθος του, αν το βιώνει αυτή την περίοδο. Γιατί είναι το φυσιολογικό. Γιατί είναι συνήθως η πρώτη εμπειρία μετά την απώλεια ενός προσώπου, είτε φυσικά μέσα από το θάνατο, είτε και ανθρώπινα μέσα από ένα χωρισμό. Ο άνθρωπος χρειάζεται να κάνει τον κύκλο της αναπόλυσης, των σκέψεων, τη σύγκριση στο τι βίωσα την αντίστοιχη περσινή περίοδο ή άλλες περιόδους με αυτό το άτομο, να κλείσει τον κύκλο και να προχωρήσει στο υπόλοιπο του χρόνου της ζωής. Είναι στάδια. Μάνο, είναι το σοκ το ότι το μαθαίνουμε κάτι, μετά είναι το πένθος, μετά το συνειδητοποιούμε, πάει κάπως έτσι. Η άρνηση, ο θυμός και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το πλαίσιο της αποδοχής. Όλα τα στάδια της κατάθλιψης δηλαδή μας πούμε. Ναι, αυτό είναι στο κομμάτι του πένθους και νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα μπορούμε να βιώσουμε μια μικρή κατάθλιψη. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πρέπει να φοβηθεί κανείς αν τώρα συγκεκριμένα αυτές τις μέρες βιώσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο το βιώσει αυτό. Είναι συνήθως βραχυπρόθεσμο. Αν δεν δούμε συνέχεια στους επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες, ήταν κάτι περιοδικό που αξίζει όμως κάποιος να το δει σαν ένα μήνυμα για την επόμενη χρονιά, για όλη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, το πώς και τι υπήρξε η ευθύνη στο να υπάρξουν αυτά τα συναισθήματα. Και πώς να το διαχειριστεί εν τέλει, και πού οφειλόταν, αλλά και τι κάνω από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Αν είναι μια ελαφριά θλίψη, υπάρχουν μικρά tips, μικρά βήματα που μπορεί να κάνει κάποιος λίγο να νιώσει μια ψυχική ανάταση και να της περάσει αυτή τη θλίψη όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα ώστε να μειώσουμε την ένταση ή ακόμα και να την εξαλείψουμε. Πρώτο και κύριο, ακόμα και στα πρώιμα επίπεδα που αρχίζουμε και βλέπουμε ότι στεναχωριόμαστε και δεν βιώνουμε με τόση χαρά τα πράγματα, θα λέγω ότι είναι καθοριστικό, αν δεν έχουμε κανονίσει κάτι, αν δεν έχουμε κανονίσει επικοινωνιακές στιγμές, ανθρώπινες στιγμές, ακόμα και αν δεν είμαστε κοντά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα πολύ κοντινά, είναι ουσιαστικό να δημιουργήσουμε στιγμές ακόμα και με λιγότερο γνωστούς, να βρεθούμε σε ένα τραπέζι, να βρεθούμε για ένα παιχνίδι με χαρτιά μετά την παραμονή, να ξεσκάσουμε, να είμαστε με κόσμο εκείνες τις στιγμές. Είναι καθοριστική σημασία οι στιγμές οι εορταστικές. Έχω την αίσθηση ότι πιο πολλοί, επειδή έχουν αυτό το μαύρο συνέστημα, επιχειρούν να απομονωθούν, κόβουν γέφυρες, πόρτες, κατεβάζουν τηλέφωνα τα ή κλείνουν κινητά. Και κλεινόμαστε. Λάθος αυτό λοιπόν. Λάθος. Ιδιαίτερα τις προηγούμενες μέρες. Και ας μην είστε καλά να συναντήσετε. Και προγραμματίστε. Κόσμο. Αν σήμερα, για παράδειγμα, Πέμπτη το βιώνουμε αυτό, ενώ Σάββατο είναι η παραμονή, Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο προς Κυριακή. Σάββατο που αλλάζει. Θα έλεγα από τώρα να καταφέρουμε, τώρα που δεν το βιώνουμε τόσο, να προγραμματίσουμε έστω και μια τυπική συνάντηση την παραμονή ή την επόμενη μέρα, την μέρα της πρωτοχρονιάς, μιας και είναι κοντά αυτή η γιορτή. Για το καλό, ας πούμε. Ακριβώς για να αποφορτιστούμε και για το καλό, έτσι να δημιουργήσουμε μια ακόμα εμπειρία, αλλά στο να μην είμαστε μόνοι μας. Δεν θα πάθουμε κάτι, να μην το φοβηθούμε και αυτό, αλλά είναι πολύ πιο ουσιαστικό να μην βιώνουμε στο μέγεθος της θλίψης όταν μπορούμε να την αποφύγουμε και να μην τη βιώσουμε δυσλειτουργικά. Ένα δεύτερο κομμάτι, αν βλέπουμε ότι μας χαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτή την περίοδο, δεν λένε γίνεται να απομακρυνθούμε και ίσως και να μην θέλουμε. Αλλά αν βλέπουμε ότι όποια ερεθίσματα μας χαλούν και μας ρίχνουν ακόμα πιο βαθιά, δεν είναι κακό να μειώσουμε τη χρήση του και να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό. Γι' αυτό το δεκαήμερο. Φαντάσου να έχεις χωρίσει και να βλέπεις τον προκομμένο τον πρώην να έχει βρει καινούριο αίσθημα, να περνάει σούπερ και να. Κάτσε, θα τον έχεις φίλο ακόμα.
Είναι, όχι, αγόρι μου. Ξέρεις πόσες μπαίνουν, αν όχι από το δικό τους λογαριασμό, από τις κολλητής να δουν τι κάνει, με ποια βγαίνει. Αυτό και άλλα πολλά ερεθίσματα που μπορεί να μας ρίξουν κατακόρυφα. Το γνωρίζουμε, άρα να μην το κάνουμε αυτό. Το γνωρίζουμε, το συνειδητοποιούμε. Δεν είναι παντεφικτό, το ξέρω και δεν μπορούμε να το προτείνουμε. Κάποιος το κόψει μαχαίρι. Ας μειώσει. Δεν ζητούμε ποτέ να κρατήσει κάποιος μια κάθετη γραμμή. Αλλά συνειδητοποιώντας ότι είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες μέρες, ας ξεκινήσει να κάνει μικρά βήματα τα οποία μειώνουν τις πηγές έντασης. Ένα, η συνεχής αλληλεπίδραση με αρνητικά ερεθίσματα, όπως είπατε. Ή με τη συνεχή υπερέκθεση σε τόσο θετικές και όμορφες εικόνες που υπάρχουν, αλλά ίσως να μην είναι η περίοδος να τις βιώσουμε εμείς, να τις βιώσουμε τις επόμενες γιορτές. Επηρεάζει και ο καιρός. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, όταν βρέχει ασταμάτητα, παιδιά με ρίχνει. Και σίγουρα δεν θα μπορούσα να είμαι σε μια χώρα η οποία είναι, ας πούμε, σαν τη. Ποια? Σκανδιναβικές, για παράδειγμα. Καλά, σκανδιναβικές. Δεν θα μπορούσα να βρέχει συνέχεια, να έχει κρύο και να ξέρω ότι είμαι εγκλωβισμένη στο σπίτι. Είμαι και πάρα πολύ δραστήρια, με σηκώνει ο τόπος. Αλλά ο καιρός δεν επηρεάζει και την ψυχολογία μας. Υπάρχει μια πρακτική εξήγηση στο γιατί την επηρεάζει και σίγουρα και εμείς στη δικιά μας τριβή με τους ανθρώπους θα δούμε ότι περισσότερες υποτροπές θα συμβούν ίσως μέσα στο χειμώνα ή σε κάποιες άλλες ώρες χρονικές περιόδους. Αυτό γιατί πολλαπλασιάζεται ο χρόνος, αυξάνεται ο χρόνος της νύχτας, είμαστε πολύ περισσότερο μέσα στο σπίτι, μειώνονται αναγκαστικά οι κοινωνικές τριβές, άρα η επικοινωνία. Έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι με σκέψεις και ανάλυση σκέψεων και πολλαπλασιασμό των σκέψεων ξανά και ξανά. Ανάλυση. Και αυτό πολλές φορές, αν είχαμε ένα 5% θλίψη μέσα από τις σκέψεις, αυτό μπορεί να πάει στο 25, στο 50, στο 80 και να κορυφωθεί. Η εσωτερήκευση, γι' αυτό επενδύουμε συνεχώς ιδιαίτερα σε τέτοιες σημαντικές στιγμές στο κομμάτι της επικοινωνίας. Γιατί είναι πραγματικά το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστικό φάρμακο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά πόσο μάλλον σε σημαντικές ανθρώπινες στιγμές όπως είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Το θέλουμε όμως και λίγο το κλάμα μας, το ξέσπασμά μας, για να εκτονωθεί κιόλας αυτό με μέτρο φυσιολογικό. Δεν είναι κακό, γιατί. Το λέω από την πλευρά τη δική μας, των κοριτσιών. Η ένταση πολλές φορές της δουλειάς, οι δυσκολίες ίσως οικονομικές, τις σχέσεις που λέει τα αγκομενικά, πήγα να πω και δεν ακούστηκε ωραίο, το είπα τελικά. Επηρεάζουν και θέλεις κάπου να εκτονωθείς, να ξεσπάσεις λίγο μόνος στο μαξιλάρι σου, τώρα θα κλάψεις. Αλλά δεν είναι κακό. Μην το πιάσουμε όλο και πούμε και το. Δεν θα το δομενοποιήσουμε σε καμία περίπτωση. Άλλο οι στιγμές θλίψης και πραγματικά και αν νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη να στεναχωρηθούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία εσωτερικεύσης και όταν το συνειδητοποιούμε, δεν είναι καθόλου κακό. Δεν θέλουμε να δομενοποιήσουμε ένα ανθρώπινο φυσιολογικό συνέστημα όπως είναι η θλίψη. Και ένα μηχανισμό αντίδρασης του οργανισμού μας. Ακριβώς και εκτόνωσης και υγιούς εκτόνωσης. Όταν αυτό είναι συνεχές και όταν βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε, επειδή ακριβώς δεν θέμε να βιώσουμε έτσι αυτές τις μέρες και θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες εναλλακτικές, τότε ζητούμε στον άνθρωπο ή στους οικείους να επέμβουν. Αν το ζητήσει συνειδητά, αν θέλει να πενθήσει, αν έχει χωρίσει και θέλει να λιγάκι να μείνει μόνος ή μόνη. Αν έχουμε οποιοδήποτε άλλο θέμα και έχουμε ανάγκη να εκτονωθούμε, γιατί είναι και μια περίοδος, όπως καταλαβαίνετε, τέλος της χρονιάς, ενός απολογισμού του προηγούμενου έτους και ενός ήπιου άγχους για το επόμενο. Είναι φυσιολογικές οι διεργασίες. Δεν θα δεμενοποιήσουμε τα φυσιολογικά αυτά στοιχεία. Άλλο και αυτό που μας πιάνει. Τι στόχους είχα, τι όνειρα, και κάνουμε έτσι ένα απολογισμό. Και αν δεν έχεις καταφέρει πολλά πράγματα, πέφτεις ακόμα περισσότερο. Συνήθως εδώ υπάρχει ένα γνωστικό λάθος στο κομμάτι του απολογισμού και το τι πέτυχα και τι δεν πέτυχα. Πολλές φορές το ρίχνουμε και το κάνουμε αυτή την περίοδο στον εαυτό μας, ότι πάντα εμείς στέγαμε για κάποιο τρόπο. Ότι δεν ήμασταν αρκετοί. Δεν ήμασταν αρκετοί, δεν ήμασταν ικανοί, δεν είχαμε τις δυνατότητες. Εγώ αυτό που θα ζητήσω πολλές φορές στον κόσμο να σκεφτεί είναι το. Αν όντως να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αν ήμασταν ελλειπείς σε κάποια πράγματα, αλλά να σκεφτούμε και κατά πόσο ήταν μη ρεαλιστική η στόχη που βάλαμε. Γιατί πολλές φορές είναι η αδυναμία των δικών μας χαρακτηριστικών και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε άνθρωποι, έτσι, έχουμε τις αδυναμίες μας. Από την άλλη, ίσως η δυσκολία στο να θέσουμε ρεαλιστικούς, ανθρώπινους και εφικτούς στόχους είναι αυτό που τελικά μας κάνει να μην πετυχαίνουμε. Και αυτό ίσως να ζητήσουμε γιατί τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι θέμα δουλειάς και προσπάθειας, είτε αυτά είναι σωματικά είτε πνευματικά. Η θέσπιση στόχων είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει και με τις πληροφορίες και την ιστορία του παρελθόντος μπορούμε να λάβουμε γνώση για την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη στο πώς μπορούμε να είμαστε πιο ρεαλιστικοί με τους εαυτούς μας. Να ρωτήσω κάτι. Οι μέρες αυτές, εκτός από έτσι όπως τις έχουμε δομήσει, κατανάλωση, πάρτι, λάμψεις και γκλαμουριά, είναι συνυφασμένες για τους Έλληνες και με το πολύ φαγητό. Mm-hmm. Και όταν δεν είσαι και καλά ψυχολογικά, πολλοί προσπαθούν να μπουκώσουν το συναίσθημά τους με γουρουνοπούλα, με μελομακάρουνα. Συναισθηματικό φαγητό, λέγεται. Με μασκαρπόνε. Έτσι, ακριβώς. Και με το τι να κάνουμε για να βάλουμε και ένα φρένο, γιατί θα περάσουμε και την κατάθλιψη, αναφεθούμε.
Θα ανέβουμε και στη ζυγαριά το 17 και θα είμαστε 5 θα προσθέσω με 7 κιλά πάνω. Και άλλο ένα στοιχείο, και το κομμάτι του αλκοόλ αυτές τις μέρες, το οποίο είναι μια ακόμα επηρεάζει πιο... Επηρεάζει και το αλκοόλ, ρίχνει το συναίσθημα. Ρίχνει το συναίσθημα και πολλές φορές οδηγούμε στο αλκοόλ παραπάνω λόγω της έλλειψης συναισθήματος. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι, είναι σχεδόν ανέφικτο στην ελληνική οικογένεια να μην φάμε αρκετά και γεμάτα αυτές τις μέρες. Γιατί και ακόμα και με στόχο να μπούμε σε αυτό, συνήθως η πίεση είναι τέτοια που θα φάμε και θα καταναλώσουμε κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, δεν έχει φάει αρκετά. Φάει, παιδί μου. Έχω ακούσει από κάποιους διατροφολόγους κάτι πολύ εύστοχο. Το θέμα είναι να μην προσέξουμε αυτές τις μέρες, να προσέχουμε όλο το χρόνο. Είναι πιο ρεαλιστικό να βάλουμε να προσέχουμε πιο ομαλά όλο το χρόνο. Δεν είναι κακό να σταθούμε στο τραπέζι και ας φάμε και κάτι παραπάνω στα πλαίσια του φυσιολογικού. Είναι καλό να κρατήσουμε κυρίως ένα μέτρο στο αλκοόλ, ιδιαίτερα όταν είμαστε ευάλωτοι συναισθηματικά, γιατί κι άλλος κόσμος θα πιει αυτές τις μέρες και είναι καλό για κοινωνικούς και λόγους ασφαλείας να προσέξουμε παραπάνω. Αλλά αυτό το οποίο λέγανε και οι αρχαίοι μας, πάνε μέτρων άριστον και αυτές τις μέρες, που δεν είναι πάντα εφικτό, είναι καλό να το έχουμε στο νου μας. Αλλά είναι κάτι καλό, ιδιαίτερο να το σκεφτούμε και για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς και όχι μόνο για αυτό δεν το 15. Δεν μειώνουμε τη λύπη μας. Όχι σε καμία περίπτωση. Είναι απαγορευτικό, ιδιαίτερα όταν είμαστε λίγο παραπάνω ευάλωτοι σε οποιοδήποτε συναίσθημα, το αλκοόλ και οποιαδήποτε άλλη ουσία θα το πολλαπλασιάσει και πολύ πιθανόν να οδηγήσει και σε κάτι αρνητικό. Μάνου Καργάκη, να έχεις μια όμορφη δημιουργική νέα χρονιά. Να είστε καλά, το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Σε ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε που μας κατατόπισες για ένα τέτοιμα που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να είστε καλά. Να περάσει πολύ όμορφα. Με τον καινούριο χρόνο θα τα ξαναλέμε λοιπόν. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε κοντά σας.